Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριο, καλή χρονιά. Λοιπόν, καλή χρονιά και σε εσάς. Και πρέπει να πω, δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε λίγο τον γιατρό προηγουμένως, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΥΝ. Το ερώτημα είναι πως το ποσό των 70 εκατομμυρίων, το οποίο εσείς, για το οποίο εσείς θέτετε και ερωτήματα, θέτουν και οι γιατροί το ίδιο, πως προέκυψε και αν όντως εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των ιδιωτικών νοσηλευτήριων, αυτό που ζητούν κυρίως και με όλο το περιεχόμενο που αφορά το ζήτημα αυτό. Θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας ενστάσεις στην απόφαση αυτή του Υπουργικού, που καταρχήν φαινόταν ότι ανοίγει τον δρόμο. Καταρχήν θα πούμε ότι δεν είναι ενστάσεις, είναι προβληματισμοί, γιατί μας αρέσει οι δουλειές να γίνονται κατά τρόπο σωστό για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στη συνέχεια. Και θα πρέπει η πείρα του παρελθόντος να μας καθοδηγεί για να αποφεύγουμε την διάπραξη των ίδιων ή παρόμοιων λαθών. Και θα πρέπει να τονίσω ότι από την πλευρά της δικής μας δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούμε στις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου μνημονίου, δεδομένου ότι δεν είμαστε γνώστες ούτε των λεπτομεριών, αλλά ούτε και της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης που έγινε. Όμως το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το θέμα της στρατηγικής εγγύησης. Και εδώ, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν δίνεται η δυνατότητα για να καλυφθούν ελλείμματα τα οποία δημιουργούνται στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ στα δημόσια νοσηλευτήρια το έχουν ενταχθεί στον ΟΚΙΒ και βλέπετε ότι η νομοθεσία προβλέπει κάλυψη ελλείμματων μόνο για μια πενταετία. Γι' αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι η ευθύνη του Υπουργείου δεν ερωτήθηκε και δεν λήφθηκε η άποψη και η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι σε ενδεχόμενο που θα υπάρξει πέραν ενδεχομένως αυτού του χρονικού ορίου κάποιο πρόβλημα, να μπορεί το κράτος να καλύψει αυτά τα ελλείμματα και να δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας αυτών των νοσηλευτηρίων για να μπορούν να προχωρήσουν στην σωστή παροχή ιατρικής περίθαψης στους πολίτες. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα, όταν συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του ΟΚΙΠ, οι προβλέψεις οι οποίες μας έχουν δοθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο είναι ότι τον τέταρτο χρόνο, δηλαδή τον πρώτο τελευταίο χρόνο πριν από την ολοκλήρωση της πενταετίας, τα ελλείμματα του ΟΚΙΠ θα φτάσουν τα 140 περίπου εκατομμύρια ευρώ. 140 αντιλαμβάνεστε, βεβαίως, 140 εκατομμύρια. Τον τρίτο χρόνο θα είναι 132 και τον τέταρτο χρόνο θα είναι 139 και κάτι, 140 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν αύριο υπάρχουν οποιασδήποτε ενστάσεις και οποιαδήποτε ενδεχομένως απαγόρευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραχωρηθούν και να καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα, να παραχωρηθούν τα χρήματα για να καλυφθούν ελλείμματα, αμέσως τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η βιωσιμότητα του δημόσιου νοσηλευτηρίου. Το ίδιο ενδεχομένως αύριο θα προκύψει και στο ενδεχόμενο των ιδιωτικών νοσηλευτήριων. Αυτό το πράγμα ο καθένας μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος, τι ανυπολόγιστες συνέπειες θα έχει για την πατρίδα μας και κυρίως για τους πολίτες και τους ασθενείς. Mm-hmm. Γι' αυτό εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν σωστές διαδικασίες επιβεβαιωμένες και να ξέρουμε πού πάμε. Οπότε, και το πρώτο και βασικό ερώτημα που θα έπρεπε πρώτα-πρώτα η κυβέρνηση και το Υπουργείο, πριν αποφασίσουν να αποδεχθούν αυτή την κρατική εγγύηση, να είχαν ρωτήσει τον έμφορο κρατικών ενισχύσεων αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και να έχουν τη γραπτή απάντησή του. Ούτε για τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν είχαν τη γραπτή απάντησή του. Και το δεύτερο, να έχουν την απάντηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να είναι κατοχυρωμένοι. Και να ξέρεις για πόσα χρόνια ενδεχομένως θα είναι, για απεριόριστο. Το ΓΕΣΥ δεν ήρθε για να φύγει σε 5 χρόνια. Το ΓΕΣΥ ήρθε για να μείνει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για πόσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως θα πρέπει να καλυφθούν κάποια ελλείμματα, εάν και εφόσον προκύψουν. Και θα προκύψουν ελλείμματα. Γιατί αυτή τη στιγμή. Τα οποία. Ίσως, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Ίσως ζητηθεί να καλύψουν ήδη οι πολίτες με αύξηση στην εισφορά. Ακριβώς. Γιατί σήμερα τι συμβαίνει. Δημιουργείται στον ΑΗ ένας πλεονασμός και έχουμε και ένα πανηγυρισμό για το σφαιρικό προϋπολογισμό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ο ΑΗ κάνει μαξιλάρι και αποταμίευση από 4 διαφορετικές πηγές. Η πρώτη πηγή είναι το γεγονός ότι ο ΚΙΠ δεν μπορεί να τιμολογήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στον ΟΑΗ, με αποτέλεσμα
ένα μέρος των χρημάτων να μένουν στο ταμείο του. Η δεύτερη πηγή είναι το γεγονός ότι οι πολίτες έδωσαν τρεις μήνες πιο μπροστά τις συνδρομές τους, όπως και τώρα για την εξενοσοκομιακή, άρα είναι ένα πρόσθετο ποσό. Το τρίτο είναι ότι ακόμα εξακολουθούν να λειτουργούν ταμεία των τραπεζικών, της ΣΥΤΑ, της ΑΗ. Των μικροατικών, ναι, ναι. Ακριβώς. Και κάποιες ασφάλειες που καλύπτουν μέρος των αναγκών των δικαιούχων στο ΓΕΣΥ που δεν κατευθύνουν στο ΓΕΣΥ. Και το τελευταίο, που είναι ένα σημαντικό ποσό και ήδη άρχισαν να υπάρχουν αντιδράσεις, είναι από το μέρισμα των κεφαλουχικών κερδών που έχουν οι διάφορες εταιρείες που τα δίνουν αυτά τα κέρδη στους μετόχους τους. Και δεδομένου ότι στην Κύπρο σήμερα δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός ξένων εταιριών που οι μέτοχοι τους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, άρα και δεν απολαμβάνουν αυτών των δικαιωμάτων, αύριο έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν να μην παραχωρήσουν τα λεφτά. Όταν λοιπόν αύριο θα μειωθούν τα εισοδήματα τα οποία θα έχει ο ΑΗ, πώς θα καλύψει? Με το σφαιρικό προϋπολογισμό? Και αν αύριο μέσα από το σφαιρικό προϋπολογισμό τα περιστατικά τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να εξεταστούν είναι περισσότερα από αυτά που θα καλύψει, θα μειώνει η συνέχεια η μονάδα προς τα κάτω? Μείωση της μονάδας όμως σιγά σιγά προς τα κάτω δεν είναι αυτή που στο τέλος της ημέρας θα δημιουργήσει τα ελλείμματα στα ιδιωτικά, στα δημόσια νοσηλευτήρια? Πώς θα καλύψουν αυτά? Αυτά έχουν υπολογιστεί, έχουν συζητηθεί. Επιτρέψτε μου να πω ότι με την εμπειρία που έχω με όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με γενικά συστήματα υγείας, και είναι μερικές δεκαετίες που ασχολούμαι, υπάρχει πάρα πολύ προχειρότητα, υπάρχει πάρα πολύ επιβολιότητα, εκτός και αν όλα αυτά είναι αγνιά ή σκοπιμότητα. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μείνουμε ως εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.